Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Αντωνοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Τουλάχιστον 158 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στην Ισπανία. Αγωνιώδεις έρευνες στις λάσπες για τους αγνοούμενους. Οργή των κατοίκων πιάστηκε στον ύπνο η πολιτική προστασία. Συγχώρεσε στα ελληνικά ζήτηση για τα εγκλήματα των Ναζί ο Γερμανός πρόεδρος από την μαρτυρική Κάνδανο στην Κρήτη. Γροθιά στο στομάχι τα λόγια ηλικιωμένης κατοίκου. Το 3,2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο στα 950 ευρώ, κατώτατος μισθός μέχρι το 2027 και θα απαγορεύεται η μείωσή του. Ο Τραμπ σε απορριμματοφόρο για να απαντήσει στον Μπάιντεν που αποκάλεσε σκουπίδια τους οπαδούς του. Για ρεβανσισμό τον κατηγορεί η Χάρης. Πληροφορίες από το Ιράν για επίθεση στο Ισραήλ μεταδίδει το CNN. Μην το κάνετε, διαμηνύει ο Λευκός Οίκος, αναστέλλονται όλες οι πτήσεις προς Βηρυτό και Τελαβίβ. Ένας άνδρας νεκρός και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη από έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους. Αρχίζουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας από το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους από την οποία έχασε τη ζωή του ένας άνδρας και μια γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ την υπόθεση ανέλαβε πριν από λίγο η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Πάμε στην αίθουσα ειδήσεων και τη Μίνα Καραμίτρου για να δούμε όλα τα νεότερα, Μίνα, σε αυτό το θρίλερ. Και μάλιστα μιλάμε για μία γυναίκα τραυματισμένη και έναν άντρα, τα στοιχεία των οποίων ακόμη δεν έχουν εξακριβωθεί για τις αρχές. Δεν γνωρίζουν οι αρχές με ποιους έχουν να κάνουν. Και αυτό γιατί οι αρχές ασφαλείας ΕΒΑ το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν έφτασαν στο σημείο ήταν να μάθουν ποιοι ήταν οι ένοικοι του διαμερίσματος. Εντόπισαν λοιπόν τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης τους είπε ότι το σπίτι αυτό το είχε παραχωρήσει στο γιο του, ο οποίος μένει στην Ολλανδία. Δεν μπόρεσαν να τον βρουν και όμως κανένα στην πολυκατοικία δεν γνώριζε ποιο ήταν το ζευγάρι. Ούτε καν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, όταν οι αξιωματικοί του τμήματος εξουδετέρου κριτικών μηχανισμών μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα, στο γκρεμισμένο διαμέρισμα, διαπίστωσαν ότι η έκρηξη αυτή δεν θα μπορούσε να έχει προέλθει από κάποια φιάλη, για παράδειγμα, υγραερίου. Αυτή ήταν, να πούμε, Μίνα, η αρχική εκτίμηση που είχε γίνει νωρίτερα. Ακριβώς. Μόνο που όταν έχεις έναν άνθρωπο διαμελισμένο, αμέσως είναι η πρώτη ένδειξη ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στο χώρο. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ο αξιωματικός από τα ΤΕΜ που μπήκε πρώτος μέσα στο διαμέρισμα, διαπίστωσε ότι η έκρηξη δεν είχε ξεκινήσει από την κουζίνα, άρα θα ήταν μια ένδειξη ότι πραγματικά θα μιλούσαμε για μια φιάλη υγραερίου, αλλά από το χώρο του υπνοδωματίου. Τώρα, την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Και ποιο είναι το σενάριο, Μίνα, τώρα που εξετάζει? Έχουν εξακριβώσει, έχουν πάρει μαρτυρίες ότι υπήρχαν πολλά νεαρά άτομα τα οποία έμπαιναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα νεαρά άτομα είναι γνωστά στην κρατική ασφάλεια. Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις, σας θυμίζω, εκρήξεων βομβών που δεν είχαν ταυτοποιηθεί, εκρήξεις οι οποίες δεν είχαν βρει ποια οργάνωση ήταν πίσω από αυτές. Παρόλα αυτά όμως ήταν μια υπόθεση την οποία συνέχιζε να ψάχνει η Αντιτρομοκρατική. Παίρνει λοιπόν το κουβάρι σήμερα, θα ψάξει να βρει καταρχάς τα στοιχεία των ατόμων και αυτό το κάνει αυτή τη στιγμή ψάχνοντας στα αντικείμενα μέσα στο γκρεμισμένο αυτό σπίτι να βρει ενδεχομένως ταυτότητες, άλλα στοιχεία, χαρτιά, οτιδήποτε, μαρτυρίες. Καταρχάς να δούμε αν είναι Έλληνες, αν είναι αλλοδαποί, την ηλικία τους, ποιοι είναι, αν έχουν απασχολήσει στις ελληνικές αρχές και αν έχουν κάποια σχέση με κάποια από τις εκρήξεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα. Mm-hmm. Ή αν είναι και καθαρά ένα τρομοκρατικό γεγονός ή αν συνδέεται με τις υποθέσεις που μας είπες. Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και πάμε να ακούσουμε τις συγκεκριμένες αυτές μαρτυρίες. Ακούω μια έκρηξη. Πέφτει γυαλί. Ήταν στον τρίτο ρόφο. Σαν να έβρεχε γυαλί ήταν. Έτρεμε για κάτι δευτερόλεπτα το πάτωμα από την έκρηξη. Το διαμέρισμα από την πίσω μεριά φύγει όλος ο τείχος. Έχει φύγει σε ένα ανάμεσα στις πολυκατοικίες που είναι κάποια αυλή. Πέρασε εδώ ένας φίλος μου, Ινδιάνος, που μένει από πίσω από το σπίτι. Βλέπει ότι όλα τα πράγματα ήταν μαύρα, καμένα. Είχαν χτυπήσει σοβαρά. Ποιο φόβο. Γεμάτισα αίματα. Οι άλλοι δεν κουνιόντουσαν, όχι από το τρακ, τους είχε πλακώσει το ταβάνι.
Εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, και στο τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισπανία που θρηνεί τουλάχιστον 158 νεκρούς μετά τη βιβλική καταστροφή που άφησε πίσω της, που άφησαν πίσω τους οι φωνικές πλημμύρες που χαρακτηρίζονται και ως κακοκαιρία του αιώνα. Η αγωνία για τους αγνοούμενους κορυφώνεται καθώς περνάνε οι ώρες με τους διασώστες να ψάχνουν απεγνωσμένα σημάδια ζωής μέσα στις λάσπες. Η οργή τώρα των κατοίκων για τις αρχές είναι τεράστια, καθώς το 112 έφτασε στα κινητά τους όταν οι περιοχές είχαν πια πλημμυρίσει και τόσοι άνθρωποι είχαν βρει φρικτό θάνατο. Ένας απέραντος λασπότοπος η Βαλένθια. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα αρμητικά νερά, σπίτια και περιουσίες καταστράφηκαν και οι άνθρωποι συμμαζεύουν ό,τι μπορούν στην προσπάθειά τους για μια επιστροφή στην κανονικότητα μετά τις χειρότερες πλημμύρες που είχε να δει η χώρα από το 1996. Just inland from Valencia, we should see around 460 millimeters rain in an entire year. We saw more than a year's worth of rainfall in just 8 hours, though. A big chunk of that in 1 hour, leading to those devastating scenes of flash flooding and destruction. Τουλάχιστον 158 είναι νεκροί σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο και οι φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί και άλλο παραμένουν πολύ έντονοι. This is where we've got a pool of cold air way up in the atmosphere. As low pressure develops towards the surface, we drag in moisture-laden winds off the Mediterranean. This air is warmer than the air above it. It creates an intensely unstable environment, and that's where air rises very quickly, allows the storm clouds to really fly up, aided and abetted by the winds hitting higher ground and rising as well. And the higher those storm clouds, the more moisture in the atmosphere, the more we'll like to see those extreme rainfall events. Η καταιγίδα Ντάνα προκάλεσε μια τραγωδία χωρίς τέλος στην Ισπανία, ενώ κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος, με τον βασιλιά Φελίπε να συμμετέχει στις τελετές. Η οργή του κόσμου ή φαίνει το γαϊτανάκι ευθυνών για τα αίτια των αποκαλυπτικών εικόνων, αφού το 112 είχε σε 8 ώρες αφότου ξεκίνησαν τα ακραία φαινόμενα. Το μέγεθος της τραγωδίας εγείρει αμφιβολίες για το αν ο πληθυσμός προειδοποιήθηκε πολύ αργά. Η πολιτική προστασία έστειλε ειδοποιήσεις όταν υπήρχαν ήδη πλημμυρισμένες πόλεις. Όλα πάνε διακτήρια μη μαχίνα ή. Nada, a dos metros y medio de agua me he tenido que salir por una ventana como he podido porque ya me llegaba el agua por los hombros. Fatal, fatal. Luego había un hombre ahí agarrado a una reja. Que se iba cayendo y llamando a la gente y socorre y él y no podían hasta que no vinieron los helicópteros y se lo llevaron. O sea que pero muy mal. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα και πόσιμο νερό, ενώ οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι. Σοκ προκαλεί κατάσταση σε σούπερ μάρκετ με κόσμο να ψωνίζει όσα προϊόντα δεν έχουν καλυφθεί από λάσπη. The whole of the town is covered in this thick layer of mud, which absolutely stinks. And in some places, it's as high as halfway of my boot. And we're told by people that we've spoken to here that they had absolutely no warning, that they heard about the situation on the television when they looked out, the water was already rushing down the street here. Estamos recogiendo alimentos, agua, todo lo que encontramos porque de todas maneras se va a echar a perder. Nuestros vecinos mayores no tienen cómo bajar de las fincas, no tienen cómo venir hasta acá, no tienen cómo acceder. Gente en sus casas pasando hambre, no tenemos agua, no tenemos luz. Μόνο την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 200 επιχειρήσεις διάσωσης στο έδαφος και από αέρος. Ένα μωρό παιδί διασώθηκε με ελικόπτερο, ενώ συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από θερμική κάμερα drone που δείχνουν ανθρώπους μέσα στη νύχτα να είναι πάνω στις σκεπές των σπιτιών τους ψάχνοντας για βοήθεια. El gobierno de España ha movilizado una cantidad ingente de recursos y de efectivos. Más de 1.800 policías nacionales, 750 guardias civiles, 200 efectivos del ejército de tierra y 335 vehículos, helicópteros y aviones que se requieran por parte de la comunidad valenciana. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοωμένων, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται μέσα στη λάσπη, τα κατεστραμμένα σπίτια, ενώ ανασύρουν σωρούς μέσα και από αυτοκίνητα. Σκηνικό απόλυτης καταστροφής καταγράφουν σε ερασιτεχνικά βίντεο Έλληνες που ζουν στη Βαλένθια και οι εικόνες, όπως θα δείτε, αποκάλυψη συγκλονίζουν. Όπως βλέπετε, έχει μπει νερό μέσα σε σπίτια. Ο κόσμος προσπαθεί να βγάλει τα νερά. Η φωτογράφος Λίλια Κουτσούκου καταγράφει ένα συγκλονιστικό οδηπορικό στις περιοχές της Βαλένθια που χτυπήθηκαν από τη φωνική κακοκαιρία.
εδώ βλέπουμε αυτοκίνητα. Κατεστραμμένα οχήματα, σπίτια πνιγμένα στις λάσπες και κάτοικοι να προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται. Εικόνες απόκοσμες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία καταστροφής. Μετά την πλημμύρα που έπνιξε τη Βαλένθια, Έλληνες αποτυπώνουν σε βίντεο που έστειλαν στο Open την καταστροφή στην Εθνική Οδό που οδηγεί στο κέντρο της πόλης και την ώρα της τραγωδίας είχε μετατραπεί σε έναν τεράστιο φωνικό χήμαρο. Αυτοκίνητα ήταν αποδογυρισμένα, παρατημένα στην άκρη του δρόμου, το ένα πάνω στο άλλο. Άμορφες μάζες σιδερικών παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και καταστράφηκαν ολοκληρωτικά από τη μανία της φύσης. Σαν να σας λέω να ξεχυλήσει ο Κηφισός και η Εθνική Αθηνών Λαμίας να μετατραπεί σε ποτάμι και όλα τα αυτοκίνητα που είναι πάνω στην Εθνική να τα πάρει και να τα στείλει κάτω στο Φάληρο στη θάλασσα. Χαμός. Εκεί ξεχύλισε το ποτάμι που διασχίζει τη Βαλένθια τριγύρω. Από εκεί που περνάει το ποτάμι και ξεχύλισε και τους πήρε όλους. Κάποιοι βρίσκονται στο σημείο για να καταγράψουν τις ζημιές. Την ίδια ώρα ο ρυθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι κάτοικοι είναι σε σοκ. Όταν κατέγραφαν σε βίντεο την καταιγίδα να πλησιάζει, δεν μπορούσαν να φανταστούν το μέγεθος της τραγωδίας που βιώνουν. Όταν μας ενημερώσαν ήταν αργά πια. Έβρεξε τόσο πολύ που εγώ δεν το έχω δει ποτέ μου αυτό. 500 λίτρα νερό. Ήρθανε κύματα. Μέλη της ελληνικής κοινότητας μιλούν στο Open. Ταραγμένοι ακόμη καταγγέλνουν ολιγορία των αρχών και λένε πως άργησαν πολύ να πάρουν μήνυμα από το 112, αν και έβρεχε καταρακτοδός από το μεσημέρι της Τρίτης. Η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπήρχε ενημέρωση ότι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη θα είχαμε πολύ μεγάλη βροχόπτωση. Θεωρώ ότι ήταν σφάλμα των κρατικών αρχών, τόσο των κεντρικών, της κεντρικής κυβέρνησης, όσο και της περιφέρειας. Το γεγονός ότι το πρώτο μήνυμα, το 112, ήρθε στις 8 και 14, για την ακρίβεια. Υπήρχε χρόνος, λένε, να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Θρυνούμε, το οποίο είναι το χειρότερο αυτό, 100 θύματα που θα μπορούσαν να είχαν ίσως αποφευθεί εάν κάποιος είχε γυρίσει στο σπίτι του νωρίτερα και δεν προσπαθούσε να γυρίσει στο σπίτι του στις 7 ή στις 8 το βράδυ. Όλοι είμαστε σε άθλια κατάσταση. Ψυχολογικά είμαστε πεσμένοι όλοι. Μάλιστα, πολλοί κάτοικοι έμειναν άστεγοι, ενώ κάποιοι φιλοξενήθηκαν ακόμη και σε σοφρονιστικό κατάστημα. Και πάμε να συνδεθούμε με την Βαλένθια και την κυρία Λίλια Κουτσούκου. Είναι φωτογράφος στο επάγγελμα. Καταρχήν, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, κυρία Κουτσούκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Διότι όλοι θρυνούμε τους 158 τουλάχιστον νεκρούς από αυτήν την φωνική πλημμύρα. Και το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Εσείς το ζήσατε, θα μας τα πείτε καλύτερα. Πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος και πως θα μπορούσαν να έχουν σωθεί οι άνθρωποι. Προφανώς δεν δώσανε σημασία στις ειδοποιήσεις, γιατί οι μετεωρολόγοι το ξέρανε εδώ και 15 μέρες ότι θα γίνει μια μεγάλη καταιγίδα. Και περνώντας ημέρες το είχαν πει αρκετές φορές, αλλά κανένας δεν πίστευε ότι θα φτάσει σε τόσο... Ακούσαμε όμως, κυρία Κουτσούκου, καταγγελίες πως το 112... άργησε, ναι, χαρακτηριστικά, ότι εστάλει πια όταν πολλοί από τους ανθρώπους είχαν πνιγεί. Άλλοι στα σπίτια τους, άλλοι στους δρόμους και άλλοι στα αυτοκίνητά τους. Ναι, το μήνυμα από το 112 ήρθε γύρω στις 8, που σημαίνει ότι η καταιγίδα είχε ξεκινήσει από νωρίτερα, από το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά. Και γι' αυτό έπιασε, νομίζω ότι ήταν η ώρα που γυρνούσε όλος ο κόσμος στο σπίτι του από τη δουλειά, από το να πάρει τα παιδιά από τα σχολεία, και γι' αυτό οι περισσότεροι νεκροί νομίζω ότι είναι στους δρόμους. Εσείς πώς το ζήσετε, γιατί μας στείλατε και συγκλονιστικές εικόνες από την καταγραφή των συνθήκων στην Βαλένθια. Πώς το ζήσατε εσείς, πού ήσασταν την ώρα που χτύπησε το φαινόμενο? Όχι, εμείς εδώ που ήμασταν δεν είχαμε πρόβλημα. Ήταν μια καταιγίδα, αλλά... Εντάξει, ήταν μια καταιγίδα. Σήμερα πήγαμε, γιατί τώρα πια έχουν μέσω του τηλεφώνου ζητάνε βοήθεια, και πήγαμε να δούμε την περιοχή. Και τι είδατε? Ανθρώπους να προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούσαν. Καταστραμμένα αυτοκίνητα, το τελευταίο που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι χιλιάδες άνθρωποι που διασχίζανε τη γέφυρα με τα πόδια. Μιλάμε για πάνω από 1,5-2 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης προς τις περιοχές με πλημμύρες. Με πράγματα από σούπερ μάρκετ, όπως μπορούσε ο καθένας για να...
βοηθήσει. Και πολλοί άνθρωποι που βοηθούσαν τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους να καθαρίσουν τα σπίτια τους. Πολύ λάσπη, τα αυτοκίνητα ήταν τρομερά καταστραμμένα. Καταλαβαίνω τώρα, κυρία Κουτσούκου, πως τα σωστικά συνεργεία δίνουν κυριολεκτικά μάχη με τον χρόνο, με τις ελπίδες όσο περνάει η ώρα να μειώνονται, προκειμένου να βρουν σημάδια ανθρώπινης ζωής, να βρουν ανθρώπους, γιατί είναι και πάρα πολύ αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, είναι πολύ αγνοούμενοι. Τώρα μόλις άκουσα ότι δώσαν εντολή και στο στρατό να πάρει μέρος. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δεν είχε πάρει μέρος, μόνο οι ειδικές μονάδες για τις καταστροφές. Είναι μεγάλη καταστροφή. Έχετε εικόνα για τον αριθμό των αγνοούμενων? Εγώ είχα ακούσει την πρώτη μέρα ότι ήταν πάνω από 1.400 που σώθηκαν. Mm-hmm. Όλοι μας, και εμείς έχουμε ανθρώπους που ακόμη δεν έχουμε μάθει νέα τους, αλλά επειδή και το δίκτυο έχει πέσει... Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Κυρία Κουτσούκου, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύνδεση, αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες Μεσελίδα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας, συγγνώμη για τις ναζιστικές θηριωδίες, ζήτησε μιλώντας στα ελληνικά ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ από την μαρτυρική Κάνδανο στην Κρήτη. Ήταν συγκλονιστικά, μάλιστα, τόσο άκουσε ο Γερμανός Πρόεδρος από μια γυναίκα κάτοικο της περιοχής που είδε τα κατοχικά στρατεύματα να πυρπολούν το σπίτι της. Θα ήθελα σήμερα να ζητήσω συγχώρεση στο όνομα της Γερμανίας. Από την μαρτυρική Κάνδανο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, ζήτησε επίσημα συγγνώμη στα ελληνικά για τις θηριωδίες των Ναζί στην Κρήτη. Λίγη ώρα νωρίτερα άκουσε τη συγκλονιστική αφήγηση μιας υπέργυρης γυναίκας που έζησε τις ναζιστικές φρικαλαιότητες. Είστε από την Κάνδανο? Μάλιστα. Δεν ξέρω. Τα πέρασα όλα. Κάτοικοι των χωριών που ξεθεμελίωσαν τα κατοχικά στρατεύματα είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο με πανό και έθεσαν το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων, ενώ ακούστηκαν συνθήματα για δικαιοσύνη. Ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ κατέθεσε στεφάνι στο Μουσείο Μνήμης. Απέφυγε ωστόσο κάθε αναφορά στις επανορθώσεις. Άλλωστε, χθες ενώπιον της Κατερίνας Ακελαροπούλου είχε δηλώσει ότι το θέμα είναι λήξαν. In der von Ihnen angesprochenen Rechtsfrage vertreten wir eine andere Auffassung. Sie wissen, dass die Deutschland die Rechtsfrage der Reparation für völkerrechtlich abgeschlossen hält, aber gleichwohl stehen wir zu unserer historischen und moralischen Verantwortung. Με δεδομένη την αρνητική στάση του γερμανικού κράτους, το ερώτημα είναι τι μπορεί να πράξει η ελληνική πλευρά. Η δικηγόρος Χριστίνα Σταμούλη, κόρη του αείμνηστου Γιάννη Σταμούλη, που είχε πετύχει τη δικαστική δικαίωση των θυμάτων του Διστόμου, μίλησε στο Open. Αν η ελληνική πολιτεία πει στους νομικούς συμβούλους και στην ομάδα ότι ξέρετε, θέλω να μου βρείτε τα ισχυρότερα επιχειρήματα, θα τα μαζέψουμε από τη δική μας γνώση, από τις εισηγήσεις των ίδιων των Γερμανών. Το ζήτημα είναι πολιτικό, αν δηλαδή το θέμα τίθεται απλά για να τεθεί ή για να διεκδικηθεί. Εμείς είμαστε σταθεροί στις δεσμεύσεις μας και στις διεκδικήσεις μας, τις επανορθώσεις, το κατοχικό δάνειο. Πολιτικά είναι σε όλα τα φόρα να βάζουμε τέτοια ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει υπογράψει διεθνείς συμφωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα πρέπει σε όλα τα εθνικά θέματα να γίνουν διακομματικές και να έχουν μια σταθερή πολιτική, όποιο κόμμα και να υπάρχει. Το θέμα συζητείται για χρόνια χωρίς να εισέρχεται σε κάποια πρακτική διαδικασία διεκδίκησης. Στο οικονομικό πεδίο τώρα, στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου, τέθηκε σήμερα το θέμα του κατώτατου μισθού και νέος μηχανισμός αυξήσεων, που ωστόσο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2028. Πολύ έντονη ήταν η κριτική από σύσσωμη την αντιπολίτευση, που λέει πως η ακρίβεια έχει ροκανίσει τις αυξήσεις. Αλλάζουν όλα στον κατώτατο μισθό, καθώς η κυβέρνηση νομοθετεί έναν μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής που θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2028 και αφού θα έχει φτάσει πρώτα ο βασικός μισθός στα 950 ευρώ. Το σχετικό νομοσχέδιο συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο εξής, θα απαγορεύεται
και δια νόμου η μείωση του κατώτατου μισθού, ενώ το ύψος της αύξησής του θα καθορίζεται από δύο κριτήρια. Όσο καλύτερα πηγαίνει η οικονομία, όσο βελτιώνεται η παραγωγικότητα, τόσο θα αυξάνεται ο πρώτος μισθός, αλλά και όσο ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο θα αντισταθμίζουν αυτή την αύξηση των τιμών οι αμοιβές. Ο βηματισμός προβλέπει αύξηση περίπου 40 ευρώ την άνοιξη του 2025 και άλλες δύο αυξήσεις κοντά στα 40 ευρώ τον Γενάρη του 2026 και τον Γενάρη του 2027, ώστε ο μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου μαθηματικού τύπου που λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό που υφίστανται τα φτωχότερα νοικοκυριά αλλά και την αγοραστική δύναμη των μισθών. Ο κατώτατος μισθός δεν θα μπορεί να μειωθεί. Το ύψος του κατώτατου μισθού συνδέεται με πραγματικά οικονομικά μεγέθη, δηλαδή τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα. Διαφάνεια και αξιοπιστία. Η όλη αυτή φόρμουλα μαθηματική βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα της Ελστάτ. Το αποτέλεσμα που θα βγάζει ο μαθηματικός τύπος θα είναι δεσμευτικό για την κυβέρνηση. Έντονα αντιδράει η αντιπολίτευση. Η χώρα μας είναι στον πάτο της Ευρώπης. Μόνο 25% των μισθών των εργαζομένων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ξέχασε ο Πρωθυπουργός να εξηγήσει πώς και γιατί επί της διακυβέρνησής του έχουν απορριθμιστεί εργασιακές σχέσεις, με αποτέλεσμα το μερίδιο των μισθών στην Ελλάδα να είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το μερίδιο των κερδών το τρίτο υψηλότερο. Όσο για τις διαβεβαιώσεις ότι θα απαγορεύεται, λέει, η μείωση του κατώτατου μισθού, καλά, μην ορκίζεστε κιόλας. Οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού θα εφαρμόζονται και στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2025, αυξάνοντας τους μισθούς και στο δημόσιο. Και βλέπουμε τον Γιάννη Φόσκολο στην αίθουσα ειδήσεων. Γιάννη, από το 2025 έρχονται και μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών. Να μας εξηγήσεις τι θα σημαίνει αυτό για τους μισθούς. Μειώσεις λοιπόν ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα αφορούν όλους τους μισθωτούς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και όχι μόνο τον κατώτατο μισθό ΕΒΑ. Αυτό σημαίνει μία μείωση μίας ποσοστιαίας μονάδας, η οποία μεταφράζεται σε μία αύξηση για τους μισθωτούς, καθαρή αύξηση περίπου 5 ευρώ στην τσέπη για μισθούς της τάξης των 1.000 ευρώ. Αυτή είναι η αύξηση όσον αφορά στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τώρα, οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού για πρώτη φορά θα επηρεάσουν και το δημόσιο. Τι να περιμένουμε? Έτσι είναι. Θα επηρεάσουν λοιπόν για πρώτη φορά και τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο εισαγωγικός μισθός στο δημόσιο εξισώνεται με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα περιμένουμε μία αύξηση κοντά στα 20 ευρώ για όλους όμως τους δημοσίους υπαλλήλους. Όχι μόνο αυτούς που είναι στο εισαγωγικό κλιμάκιο και σήμερα παίρνουν 850 ευρώ. Για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους θα υπάρχει μία αύξηση στα 20 ευρώ από το 2025. Μπορεί η αύξηση αυτή, η αύξηση του κατώτατου μισθού, να πάει προς τον Ιούνιο του 2025. Mm-hmm. Θα το δούμε αν όχι, τον Μάιο. Mm-hmm. Πάντως πρέπει να σου πω ότι κλείδωσε και η νέα εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Η αύξηση των συντάξεων το 2025 θα είναι στο 2,4% και με 2,4% θα αυξάνονται και τα εισοδηματικά όρια της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι ΕΒΑ θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση του 2,4% το 2025 και δεν θα υπάρχουν κάποιες χιλιάδες οι οποίοι είναι κοντά στα εισοδηματικά όρια και θα χάσουν την αύξηση, θα έχουν μείωση ή θα έχουν μικρότερη αύξηση από την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Γιάννη Φόσκολο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ακρίβεια τώρα, κυρίες και κύριοι, επιμένει στη χώρα μας, καθώς ο πληθωρισμός αυξήθηκε και είναι ψηλότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πονοκέφαλος για τους πολίτες, το κόστος των τροφίμων και της στέγασης. Όχι απλά δεν πέφτει, αλλά τσιμπάει εκ νέου ο πληθωρισμός, τόσο στην χώρα μας όσο και στην Ευρωζώνη. Δεν βλέπετε ότι έχουν ξεφύγει τελείως τιμές Ευρώπης με μισούς αγκόλας και συντάξεις. Αυτό είναι. Πιο πολύ σε ποια προϊόντα βλέπετε να δυσκολεύεστε? Στο κρέας, στο ψάρι? Σε όλα, στα τρόφιμα, στα είδη καθαριότητας, στα παντακρύβα. Λένε θα φθηνύνει και όλη την ώρα ακριβένουν περισσότερο. Είναι ακριβά όλα. Ναι. Είναι ακριβά. Το λάδι δεν πλησιάζεται. Η Eurostat καταγράφει επιτάχυνση του πληθωρισμού τον μήνα Οκτώβριο στην Ελλάδα στο 3,2% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα, την ώρα που στην Ευρωζώνη δείχνει ποσοστό 2%. Αυτό που δυσκολεύει τους Έλληνες καταναλωτές περισσότερο, τρόφιμα και κόστος στέγασης. Η άνοδος του πληθωρισμού στην Ελλάδα οφείλεται αποκλειστικά στην επιτάχυνση των τιμών των υπηρεσιών, οι οποίες αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 5,5% από 4,4% τον Σεπτέμβριο, ενώ σημειώθηκε αποκλιμάκωση στις τιμές των τροφίμων και περαιτέρω μείωση στις τιμές της ενέργειας. Οι τιμές των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού αυξήθηκαν 1,5%, πολύ λιγότερο από τον Σεπτέμβριο που ήταν 2,9%, και οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν 1,6%. Κάθε μέρα ανεβαίνουν οι τιμές. Αυτό νομίζω ότι
δεν οφείλεται μόνο στην κυβέρνηση. Οφείλεται και απ' έξω. Την ίδια ώρα πάντως, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τσιμπάει αυτόν τον μήνα και αγγίζει τον Οκτώβριο το 2,9%. Στη Βουλή θα πάμε τώρα και ανέβηκαν οι τόνοι μετά το όχι της αντιπολίτευσης στην κυβερνητική πρόταση για την θέση του επικεφαλής του συνηγόρου του πολίτη. Η κόντρα χτύπησε κόκκινο και για την υπόθεση των υποκλοπών μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Μάκη Βορύδη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αναφέρεται σε δημοσίευμα του Inside Story, σύμφωνα με το οποίο η δικαιοσύνη γνωρίζει εδώ και 1,5 χρόνο το πρόσωπο από το οποίο την κάρτα πληρώθηκαν τα μηνύματα που έστελνε το Predator, αλλά δεν τον έχουν καλέσει ακόμα σε απολογία. Νέα φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση άναψε το αδιέξοδο στην εκλογή νέου συνηγόρου του πολίτη. Η κυβέρνηση εγκάλεσε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τις στάσεις τους να μην συνενέσουν, με το Μάκη Βορύδη στη Βουλή να βάζει απέναντί του μόνο τον Νίκο Ανδρουλάκη και να μην απευθύνεται στον Νίκο Παπά. Βαθιά αντιθεσμικό και προσβλητικό για το ρόλο των ανεξαρτήτων αρχών, φανερώνει το είδος της αντιπολίτευσης που κάνετε, φανερώνει ότι όχι μόνο υπευθυνότητα δεν επιδεικνύεται, διάλογο, συνένεση και συνεννόηση, αντιθέτως βαδίζετε ολοταχώς στο να γίνετε και γίνεστε ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ξέρω κανένα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να έχει επιτεθεί μία φορά σε μία ανεξάρτητη αρχή. Μας κάνετε μαθήματα σεβασμού των θεσμών και των ανεξάρτητων αρχών που και τις κάναμε και τις σεβόμαστε, ενώ εσείς και τις πολεμήσατε και δεν τις σέβαστε. Πάει πολύ, κύριε Βορύδη. Μήπως θα πειράξετε το άρθρο που διασφαλίζει την οικονομική αυτοτέλεια των ανεξάρτητων αρχών, διότι δεν σας βγήκε σήμερα η μεθόδευση σε σχέση με το συνήγορο του πολίτη. Η κόντρα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ επεκτάθηκε και στην υπόθεση των υποκλοπών, με αφορμή δημοσίευμα του Inside Story, που αναφέρει ότι η δικαιοσύνη γνώριζε εδώ και 1,5 χρόνο το πρόσωπο από την κάρτα του οποίου πληρώθηκαν τα μολυσμένα SMS από το Predator, αλλά δεν τον κάλεσε για απολογία. Θέλω να σχολιάσετε εσείς προσωπικά ως ένα θύμα του Predator. Ο άνθρωπος που σας έστειλε το μήνυμα, ο οποίος πια είναι γνωστός στη δικαιοσύνη 1,5 χρόνο, γιατί δεν έχει περάσει το κατώδι του εισαγγελέα. Ως θύμα του Predator σας ρωτώ. Νιώθετε περήφανος για τον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη? Η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με τις επιλογές που κάνουν οι δικαστές σε οποιαδήποτε υπόθεση. Και αυτό κάνουν αυτοί που σέβονται τη δικαιοσύνη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε τώρα. 5 ημέρες απομένουν για τις εκλογές και Χάρις και Τραμπ ρίχνουν στη μάχη τα δυνατά τους χαρτιά με το βλέμμα στις κρίσιμες αμφίρροπες πολιτείες. Ο Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση, φόρεσε γυλαίκο οδοκαθαριστή και ανέβηκε σε απορριμματοφόρο, ενώ επανέλαβε πως θα προστατεύει τις γυναίκες. Η Χάρις τον κατηγόρησε πως αν είναι ο επόμενος ένικος του Λευκού Οίκου θα διχάσει κι άλλο τη χώρα. On day one, Donald Trump would walk into that office with an enemies list. When I am elected, I will walk in with a to-do list. Thank you very much, everybody. And I have to begin by saying 250 million Americans are not garbage. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και ανέβηκε σε απορριμματοφόρο. Κάπως έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να απαντήσει στις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποκάλεσε σκουπίδια τους ψηφοφόρους του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου. Ο Τζο Μπάιντεν έκανε αυτές τις δηλώσεις υπερασπιζόμενος τους Πορτορικανούς πολίτες. Αφού το κωμικό Τόνι Χίντσκλιφ αποκάλεσε του Πορτορίκο νησί σκουπιδιών σε προεκλογική εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθαρίζει ότι δεν γνωρίζει τον κωμικό. I love Puerto Rico and Puerto Rico loves me. I don't know anything about a comedian. I love Puerto Rico. 5 ημέρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές, το Πουέρτο Ρίκο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής. Η ψήφος των Πορτορικανών ψηφοφόρων έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδίως σε μια πολιτεία κλειδί όπως η Πενσιλβάνια. Pennsylvania has about a million plus Latinos.
Out of the Latino community, Puerto Ricans are the majority of the population here in the state of Pennsylvania. Στην πιο κρίσιμη πολιτεία, οι δύο υποψήφοι είναι ισόπαλοι με ποσοστό 49% σύμφωνα με δημοσκόπηση του CBS. Η Κάμαλα Χάρις, ωστόσο, δήλωσε πριν από λίγο στο Wisconsin ότι η νίκη είναι των δημοκρατικών ανεξαρτήτως των δημοσκοπήσεων. Donald Trump's been running for the last decade. I've been in this race about 3.5 months, and the stakes are so high. But I've been saying for quite some time, regardless of what the polls say, we are going to win. Νωρίτερα, η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε μιλήσει από τη Βόρεια Καρολίνα. Βρέθηκε αντιμέτωπη με την οργή διαδηλωτών που την αποκαλούσαν εγκληματία. Η ίδια διεκδίκησε το δικαίωμά της να ακουστεί. We are 6 days away from an election, and ours is about a fight for democracy and your right to be heard. Look, everybody has a right to be heard, but right now I am speaking. Με την προσοχή στραμμένη στην ψήφο των Λατινοαμερικανών πολιτών, η Κάμαλα Χάρις επισκέπτεται την Νεβάδα. Μια πολιτεία κλειδί και με σημαντικό πληθυσμό Λατινοαμερικανών ψηφοφόρων. Η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να εμφανιστεί έχοντας το πλευρό της την Τζένιφερ Λόπες. Αργότερα στην πολιτεία αναμένεται να μιλήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Και θα σταθούμε σε αυτές τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγες ημέρες απομένουν. Βλέπουμε την Έφη Κουτσοκώστα. Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη Δανέζη. Και σε σύνδεση με τη Χάιφα και την Αδαμαντία Λιόλιου, διότι είναι και εκεί καταιγιστικές οι εξελίξεις και φυσικά και εκεί κοιτούν τον νικητή. Είναι τα βλέμματα στραμμένα από το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον επόμενο ένικο του Λευκού Οίκου. Και Έφη Κουτσοκώστα, θα ξεκινήσω με εσένα, διότι φυσικά το βλέμμα των δύο μονομάχων είναι σε αμφίρροπες, 7 αμφίρροπες πολιτείες. Επικεντρώνουν όμως σε 3. Ακριβώς, Εύα, επικεντρώνουν στις 3 τις λεγόμενες πάλε ποτέ πολιτείες του μπλε τείχου, στο Wisconsin, το Michigan και την Πενσιλβένια. Εκεί η μάχη είναι αμφίρροπη και πολλοί αναλυτές λένε ότι φτάνει κάποιος να κερδίσει αυτές τις 3 πολιτείες προκειμένου και να είναι ο τελικός νικητής. Είδαμε ότι ήταν στο Wisconsin η Κάμαλα Χάρις αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Wisconsin είναι μία από τις κρίσιμες πολιτείες και να θυμίσουμε ότι το 2020 ο Τραμπ έχασε αυτή την πολιτεία για μόλις 20.000 ψήφους. Είναι η πολιτεία που έκανε στο τέλος την ανατροπή και χάρισε στο Τζο Μπάιντεν την προεδρία. Το 2016 την είχε κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ πάλι με 0,6% διαφορά. Και σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, καθώς έχουν αρχίσει να προσμετρώνται οι επιστολικές ψήφοι. Εκεί λοιπόν οι Ρεπουμπλικανοί έχουν κινητοποιήσει πραγματικά ένα στρατό παρατηρητών για να ελέγχει κάθε ψήφο που προσμετράτε. Και αυτό το κάνουν γιατί έτσι είναι η νομοθεσία του Wisconsin, αλλά υπάρχει και μια απάντηση από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι κινητοποιούν εθελοντές για προστασία ψηφοφόρων, φοβούμενοι ενδεχόμενες επιθέσεις από Ρεπουμπλικανούς ή υποστηρικτές του Τραμπ κατά των δικών τους ψηφοφόρων. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ζητήσει και επιπλέον ασφάλεια σε σχέση με το 2020. Βλέπουμε λοιπόν ότι το σκηνικό εξελίσσεται σε πραγματικά ένα σκηνικό ακραίας πόλωσης στο Wisconsin. Και τότε υπήρχε αυτή η αγωνία και η φόβη για επεισόδια. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά, απλώς τώρα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Και είχαν μάλιστα οι Ρεπουμπλικανοί, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αμφισβητήσει πολύ έντονα το αποτέλεσμα συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη πολιτεία του Wisconsin. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και για την πολιτεία του Μίσιγκαν. Επίσης, πολύ κρίσιμη πολιτεία. Αυτές οι τρεις, όπως είπαμε, είναι αυτές που είναι και το κλειδί για την τελική νίκη, για το ποιος τελικά θα εκλεγεί πρόεδρος. Η Washington Post έβγαλε σήμερα νέα δημοσκόπηση που δείχνει οριακό προβάδισμα της Κάμαλα Χάρις στο Μίσιγκαν. 47% η Κάμαλα Χάρις, 46% σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση δίνει στον Ντόναλντ Τραμπ. Πραγματικά εντός του στατιστικού, του ορίου του στατιστικού λάθους, όπως και στις περισσότερες από όλες αυτές τις αμφίρροπες πολιτείες. Ωστόσο, οι δημοσκόποι κοιτάζουν πολύ πιο προσεκτικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ακριβώς γιατί είναι τόσο οριακή μάχη και ακριβώς γιατί τις προηγούμενες χρονιές, το 2016 και το 2020, είχαν πέσει κυριολεκτικά έξω σε όλες τους τις προβλέψεις. Και ειδικά στις αμφίρροπες πολιτείες, γιατί υποεκτιμούσαν τη δυναμική που είχε ο Τραμπ. Στο Μίσιγκαν, λοιπόν, και θέλω να ολοκληρώσω με αυτό, ενώ η Κάμαλα Χάρις προηγείται στην ψήφο των Αφροαμερικανών, αυτό το οποίο λένε οι δημοσκόποι είναι ότι η δυναμική της είναι πολύ πιο χαμηλή σε σχέση με τη δυναμική που είχε ο Τζο Μπάιντεν το 2020, που είχε κερδίσει αυτή την ψήφο κατά 92%. Λοιπόν, και εκεί θα πάμε τώρα και να δούμε τι σου είπε πριν από λίγο. Μίλησες με τον διευθυντή του Κέντρου Δημοσκοπήσεων του Πανεπιστημίου του Suffolk, τον κύριο David Παλαιολόγο, ο οποίος μάλιστα είχε προβλέψει τη νίκη του Τραμπ το 2016. Για να τον ακούσουμε.
As we are heading to the final stretch of this electoral campaign, do you see Trump gaining ground, as some polls are suggesting? I think so. We're seeing it as well. You know, we see the national poll right after the convention. Our national poll had Harris up 5 points. In the most recent poll, only 1 point. And in a lot of the swing state polls, you see the same kind of movement away from Harris and toward Trump. So what is the defining issue in these elections? Yeah, so overall, the top two issues are the economy and immigration. And keep in mind that we asked the question, right track, wrong track. Keep in mind that over 6 in 10 likely voters say the United States is on the wrong track. That's not a good sign for a campaign and a candidate that is representing the status quo. The Biden-Harris ticket. But how important is identity for Hispanic or Black voters this year? There are niche issues that aren't number one and two in some states, like abortion rights. Abortion rights has been a real big driver in Kamala Harris votes. For example, if you look at Hispanics in Arizona and Nevada, ages 18 to 50. Abortion rights was not even in the top 7 or 8 issues. So it's kind of a missed and a mixed message. Do you see any other specific demographics that could be key to victory? The Black men are going to vote for Harris by an overwhelming margin, but the key is she has to win Blacks by a margin of 92-7, because that's what Biden won by when Biden won those swing states. She's not doing that. She's winning Blacks by 83-17. When you look at the states like Pennsylvania and Michigan, which heavily rely on Black voters, and that you have to win by that margin, 92-7 or 90-10 among Blacks, otherwise you don't have enough votes to cover yourself over the more Trump red rural districts in those two states. Πάμε και στο Σωτήρη Δανέζη. Η Αμερική είναι βαθιά διχασμένη, Σωτήρη, και το στίχημα τώρα είναι για την επόμενη μέρα, όποιος και αν κερδίσει, να μην διχαστεί περισσότερο. Ποιες είναι οι δικές σου εκτιμήσεις και πληροφορίες? Βρισκόμαστε λίγα μόλις 24 ώρα πριν από μια εκλογική αναμέτρηση που πολλοί πιστεύουν ότι ίσως να αναδιαμορφώσει την πορεία της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Στις πολιτείες κλειδιά, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, επικρατεί αβεβαιότητα και ο ανταγωνισμός μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ είναι αμήλικτος. Από τη μία πλευρά, η Χάρις διατηρεί ένα ελαφρύ προβάδισμα, το είδαμε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ορισμένες από αυτές, ενώ ο Τραμπ καταγράφει προβάδισμα σε κάποιες κρίσιμες πολιτείες, υποσχόμενος την ίδια ώρα τάξη και επαναφορά αυστηρών μέτρων ασφάλειας. Αλλά το πιο ακαθόδες ερώτημα δεν είναι ποιος προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι εδώ διακυδεύεται το μέλλον μιας χώρας που σήμερα, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, δείχνει να στέκεται στο χείλος της αβύσσου. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την εκλογική διαδικασία είναι πρωτοφανή. Οι αρχές θωρακίζουν τα εκλογικά κέντρα, ενισχύουν την ασφάλεια σε πολλές μεγάλες πόλεις και αυτά γιατί λόγω των ανισχυριών για ενδεχόμενη βία αλλά και διότι ήδη έχουμε δει να βάζουν φωτιά σε 3 εκλογικά τμήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά υπάρχει και το προηγούμενο με τα επεισόδια που είχαμε αμέσως μετά και πριν ορκιστεί ο Τζο Μπάιντεν στο Καπιτόλιο. Πράγματι. Και τα ερωτήματα βέβαια που κυριαρχούν στις πολιτικές συζητήσεις και τα γραφεία των αναλυτών είναι πολλά. Με κυριότερο το αν θα αντέξει η Αμερικανική Δημοκρατία τον άνευ προηγουμένου διχασμό και αν ναι, σε ποια μορφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναντήρητα βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι που απαιτεί όχι μόνο ισχυρές ηγετικές αποφάσεις, αλλά αναδεικνύει και σοβαρά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και τη συνοχή της Αμερικανικής κοινωνίας. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σωτήρη Δανέζη. Στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, 2 χτυπήματα της Χεσμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ με πυράβλους και ρουκέτες προκάλεσαν τον θάνατο 7 ανθρώπων σε μία από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις από την έναρξη αυτού του πολέμου. Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρά χτυπήματα προς Λίβανο, Γάζα και Συρία. Κόκκινο χτύπησε τώρα η ένταση και με το Ιράν, καθώς σύμφωνα με το CNN, ο θρησκευτικός ηγέτης Χαμενεΐ αποφάσισε νέο ισχυρό χτύπημα προς το Ισραήλ και μάλιστα σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο πριν από τις εκλογές. Σιρήνες ηχούν στην πόλη Μετούλα. Η Χεσμπολάχ βομβαρδίζει την πόλη στο Βόρειο Ισραήλ κοντά στη Χάιφα. Τουλάχιστον 5 άμαχοι χάνουν τη ζωή τους. Λίγο αργότερα, 2 ακόμα πολίτες θα χάσουν τη ζωή τους από θράσφυγα ρουκετών της Χεσμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ.
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από απευθείας χτύπημα δύο ρουκετών στη Μετούλα, ένας Ισραηλινός και τέσσερις αλλοδαποί εργάτες γης. Ενώ ένας σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν θανάσιμα από θράψματα ρουκέτας βόρεια της Χάιφα, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στους 7. Το Ισραήλ απαντά με σφοδρούς βομβαρδισμούς σε θέσεις της Χεζμπολά στο Λίβανο, αλλά και χτυπήματα στη Συρία σε πηγές τροφοδοσίας ιρανικών όπλων προς τη Χεζμπολά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα, επιμένουν ωστόσο σε μια διπλωματική επίλυση. We support their right to go after legitimate Hezbollah targets, but in doing so, they want to see a ceasefire, and we want to see a diplomatic resolution that allows civilians both in Lebanon and Israel return to their homes. Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται πως σκοπεύει να απαντήσει στην πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ πριν τις αμερικανικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου. Ο εκπρόσωπος τύπου του State Department, Matthew Miller, δήλωσε πως έχει κάνει σαφές στην Ταχεράνη να μην κλιμακώσει περαιτέρω τις επιθέσεις. But as we have made clear publicly, and I can tell you that Iran knows this message quite clearly, they should not in any way continue to escalate this conflict. This should be the end of it. Και ενώ η Χεζμπολά εξετάζει το ενδεχόμενο κατάπαυση του πυρός υπόρους, η Χαμάς απέρριψε την πρόταση των διαμεσολαβητών για προσωρινή κατάπαυση, επιμένοντας σε μια διαρκή παύση των εχθροπραξιών. Η ιδέα μιας προσωρινής παύσης στον πόλεμο για να συνεχιστεί η επιθετικότητα αργότερα είναι κάτι για το οποίο έχουμε ήδη εκφράσει τη θέση μας. Η Χαμάς υποστηρίζει ένα μόνιμο τέλος του πολέμου, όχι ένα προσωρινό. Και όλα αυτά, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τη λωρίδα της Γάζας, με τους νεκρούς Παλαιστίνιους να φτάνουν τους 30. Η νέα επίθεση είχε στόχο νοσοκομείο. Οι ανησυχίες για μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχουν οθήσει σχεδόν όλες τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν τις πτήσεις τους από και προς τη Βηρυτό μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου και από και προς το Τελαβίβ έως τις 12 Νοεμβρίου. Και πάμε στη Χάιφα και την Αδαμαντία Ελιόλου. Αδαμαντία, έχεις πληροφορίες για την σχεδιαζόμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις πως αυτή μπορεί να γίνει μέσα σε επόμενες ημέρες, δηλαδή πριν τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πηγές από την Αμερική, τις οποίες βέβαια επικαλούνται και οι Ισραηλινοί, λένε ότι ενδεχομένως μια ιρανική επίθεση στο Ισραήλ να γίνει είτε αύριο είτε μεθαύριο. Κάτι πολύ άμεσο, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του CNN, πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Και βέβαια να προσθέσουμε εδώ και τις δηλώσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο οποίος ανέφερε πως είναι σίγουρο ότι θα έρθει μια επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ σε απάντηση της προηγούμενης επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν και μάλιστα η συγκεκριμένη επίθεση θα είναι πολύ σκληρή. Και επίσης και ο ανώτος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Χαμενεΐ, είπε και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και άλλες χώρες να σταθούν στο πλευρό του Ιράν, να δημιουργήσουν μια στρατηγική συμμαχία ενάντια του καθεστώτος του Ισραήλ. Βέβαια, είχαμε σήμερα και δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε πως την παρούσα χρονική στιγμή έχει το Ισραήλ τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στο Ιράν από αυτήν που είχε ποτέ, μπορεί επομένως να φτάσει σε οποιοδήποτε σημείο του Ιράν και έδωσε και το στίγμα των στόχων του συγκεκριμένου πολέμου, λέγοντας ότι απότερος σκοπός είναι να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να διακόψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε ότι στην περίπτωση που έρθει αυτή η επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ, ναι, είναι έτοιμο το Ισραήλ να απαντήσει πολύ άμεσα, να εκμεταλλευτεί την χρονική συγκυρία, μάλιστα, και ευκαιρία, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Ισραήλ είναι αποδυναμωμένο ή έχει εκμηδενιστεί, όπως λένε, το αντιεροπορικό σύστημα του Ιράν μετά από την τελευταία επίθεση του Ισραήλ. Αδαμαντία Λιόλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στο άλλο πολεμικό μέτωπο, αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι δεν κρύβει την ενόχλησή του πια για την διαρροή των εμπιστευτικών εγγράφων του προς τον Τζο Μπάιντεν, με τα οποία ζητά πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Ο Λαυρόφ από τη μεριά του χαρακτήρισε ανόητο το σχέδιο νίκης του Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για σχιζοφρενικές φαντασιώσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαιώνει, χωρίς να κρύβει τη δυσαρέσκειά του, το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ζήτησε πυράβλους κρούς τύπου Τόμαχοκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. A lot of missiles like Tomahawks and etc. And but it was confidential information between Ukraine and White House. How to understand these messages?
Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, βρίσκεται το ζήτημα των βορειοκορεατών στρατιωτών που πρόκειται να πολεμήσουν στα σύνορα Ρωσίας και Ουκρανίας. At least 7 aircraft carrying military personnel of up to 2,100 soldiers flew from the eastern military district to the Russia's border with Ukraine. Στον αντίποδα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, αποκαλεί το σχέδιο νίκης του Ζελένσκι φαντασίωση. Ρωσικής ρεζίμου в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую формулу мира Зеленского, которая взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический план победы. Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазия о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί με αμύωτη ένταση. Ένα παιδί σκοτώθηκε και τουλάχιστον 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο αργά τη νύχτα, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν τη νύχτα με πυράβλους στη στρατηγική σημασία γέφυρα Ζατόκα στην Οδυσσό. Επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής, που είναι σε εξέλιξη, όπου συναντήθηκαν πριν από λίγο Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής. Πάμε στο Γιάννη Ευσταθίου να μας πει περισσότερα. Και φυσικά αυτή η συνάντηση έρχεται μετά τη σφοδρή κριτική από τους δύο πρώην προέδρους το προηγούμενο διάστημα και το ψυχρό κλίμα. Καλό βράδυ από το Ίδρυμα Κωνσταντίνους Καραμαλής. Είχαν συνάντηση και χειραψία πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή. Είναι όλοι μαζί εδώ στην αίθουσα βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Παρακολουθούν την ομιλία του Ρωμάνο Πρόντι, του άλλοτε πρωθυπουργού της Ιταλίας. Το κλίμα είναι καλό, είναι θερμό θα έλεγε κανείς, με αρκετά χαμόγελα. Ωστόσο, αν αυτό είναι αρκετό για να πούμε ότι έχει σπάσει ο πάγος μετά τις βολές που ανταλλάχθηκαν κυρίως λόγω των ελτουρκικών, είναι μάλλον πολύ νωρίς για να το επισημάνουμε. Μένει να δούμε την συνέχεια, να δούμε δηλαδή τι θα γίνει μετά τη συνάντηση Φιντάν στην Αθήνα, αλλά και να δούμε αν αυτά θα έχουν και κάποιες κινήσεις ενδεχομένως στο ελληνικό κοινοβούλιο. Για την ώρα μένουμε στη συνάντηση και στη χειραψία μετά από καιρό. Και στις εικόνες που παρακολουθήσαμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Ευσταθίου. Στον ΣΥΡΙΖΑ θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε πολεμικό κλίμα και σε τροχιά διάσπασης. Το κόμμα οδεύει στο συνέδριο για τη μάχη των μαχών. Η πλευρά Κασελάκη κατηγορεί το αντίπαλο στρατόπεδο για μεθοδεύσεις. Οι προσπάθειες απαξίωσης του συνεδρίου θα πέσουν στο κενό, διαμηνύει η Φρουρά Τσίπρα. Ραντεβού στο συνέδριο δίνει ο Στέφανος Κασελάκης, που δηλώνει πως θα είναι υποψήφιος παρά την απόφαση της πολιτικής γραμματείας να τον θέσει εκτός κούρσας, κρίνοντας πως μόνο οι υποψηφιότητες Γκλέτσου, Πολάκη, Φάμελου και Φαραντούρη πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εσωκομματικές κάλπες. Θα είμαι υποψήφιος, διότι η συντριπτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ με θέλει ως τον πρόεδρό της και επίσης αυτή η πλειοψηφία θα εκφραστεί στο συνέδριο. Δεν είναι τίποτα τελειωμένο ότι πάμε κανονικά προς το συνέδριο. Εάν χάσω στην κάλπη, θα παραμείνω στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι προσπάθειες απαξίωσης του συνεδρίου θα πέσουν στο κενό. Όσοι προβλέπουν ή ακόμα χειρότερα προσβλέπουν σε συνέδριο παροδία και μεγάλης έντασης, δεν θα πετύχουν το στόχο τους. Η ιστορία με τον Κασελάκη και την προσωπική προβολή του πλούτου του, του γούστου του και την αιμονική υπερπροβολή του εγώ του, αυτό μας κόστησε. Πρέπει να επανακατακτήσουμε στην πράξη το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της αυριανής κυβερνώσεως δύναμη. Τα στρατόπεδα παίρνουν θέσεις μάχης για την εκλογή συνέδρων το Σαββατοκύριακο, που θα καταγραφούν οι συσχετισμοί και θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε για το επικείμενο συνέδριο. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ένα συνέδριο χωρίς μεγάλη παρουσία, όπως αντιλαμβανόμαστε, με face control αυστηρό, γιατί θα μπαίνουν μέσα άνθρωποι με τη χρήση QR code, μια ειδική κάρτα, όπως μας είπαν πάλι χθες. Γιατί ακριβώς δεν έχουν το κλίμα του συνεδρίου. Το σύριαλ του αποκλεισμού του Κασελάκη τελειώνει σε λίγες μέρες το συνέδριο. Και έπαιξαν χθες επανάληψη στο τελευταίο επεισόδιο. Ήρθε όμως η ώρα, η βάση να γράψει το δικό της σενάριο που θα αντέξει στον χρόνο και θα πρωταγωνιστούν ο Στέφανος Κασελάκης και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αποφάσεις των οργάνων είναι συγκεκριμένες και η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία έχουν αποφασίσει. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε ότι ίσως γίνονται προπαρασκευαστικές ενέργειες για έναν διαφορετικό δρόμο από την προηγούμενη ηγεσία. Υπάρχει διαφορετικό μητρό, γραφεία νοικιάζονται,
Υπάρχει μια διαδικασία αμφισβήτησης των διαδικασιών που γίνονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, που στηρίζει τον Στέφανο Κασελάκη, δηλώνει έτοιμος προς ανεξαρτητοποίηση αν απορριφθεί η υποψηφιότητα του πρώην Προέδρου από το ανώτατο όργανο. Την επόμενη μέρα θα φύγω από το κόμμα και θα στείλω επιστολή στον κύριο Τασούλα ότι ανεξαρτητοποιούμε. Με το βλέμμα στραμμένο στο συνέδριο που θα διεξαχθεί 8 με 10 Νοεμβρίου στον Γκάζι, οι υποψήφοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν τις περιοδίες. Στους δρόμους κατέβηκαν σήμερα οι εποχικοί πυροσβέστες προκειμένου να ακουστεί το αίτημά τους για μονιμοποίηση. Έφτασαν έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε πως θα έχει συνάντηση μαζί τους την ερχόμενη Τετάρτη. Εδώ και τώρα, μονιμότητα! Το καλοκαίρι ήρωες και το χειμώνα με επίδομα ανεργίας. Αυτό δηλώνουν οι εποχικοί πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα που πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βασικό αίτημα των εποχικών πυροσβεστών είναι η μετατροπή της σύμβασης εργασίας τους σε 12 μήνες, ενώ θα συναντηθούν με τον αρμόδιο υπουργό την ερχόμενη Τετάρτη. Οι πυροσβέστες αναμένεται να διανυκτερεύσουν σε σκηνές έξω από το Υπουργείο, περιμένοντας να εισακουστούν τα αιτήματά τους. Σε συμβολική κατάληψη, μέσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν προχωρήσει οι εποχικοί πυροσβέστες, θέλοντας να συναντήσουν τον υπουργό. Σήμερα, 31 Οκτωβρίου, λήγουν οι συμβάσεις 2.500 εποχικών πυροσβεστών. Το οξύμορο είναι ότι ενώ υπάρχουν 3.500 οργανικά κενά, χάνεται σήμερα μια πολύ μεγάλη δύναμη. Άκαρπες οι συναντήσεις, άκαρπες οι συζητήσεις. Δώσαμε ένα νέο ραντεβού με τον υπουργό μας, τον κύριο Κικίλια. Δεν πήραμε καμία σαφή απάντηση για το μέλλον μας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τη δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών, το 2024 προσελήφθησαν 700 δασοκομάντος και για το 2025 θα προσληφθούν άλλοι 300. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θα έχουν προσληφθεί ως δασοκομάντος 1.340 από τη δεξαμενή των 2.500 εποχικών πυροσβεστών. Ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε συνάντηση την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ, όπως δήλωσε, στη συνάντηση θα συζητήσουμε διεξοδικά τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, πρωτού προχωρήσουμε στο διαγωνισμό στο πλαίσιο του Προεδρικού Διατάγματος 36 κάθετος 2019, που όπως όλοι γνωρίζουν αποτέλεσε αντικείμενο πρότασης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2019. Πολιτικά πρόσωπα βρέθηκαν στο πλευρό τους, δείχνοντας συμπαράσταση στον αγώνα τους. Οι εποχικοί πυροσβέστες αναμένεται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ θα παραμείνουν και τη νύχτα έξω από το Υπουργείο, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά τους. Πάμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Λευκό Οίκο και το τέτα-τέτ που είχαν Χριστοδουλίδης Μπάιντεν. Η συνάντηση πάντως προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. Mr. President, welcome to the Oval Office. Σε πολύ θερμό κλίμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, υποδέχθηκε στο Λευκό Οίκο τον Νίκο Χριστοδουλίδη σε μια ιστορική συνάντηση, καθώς η τελευταία φορά που Κύπριος πρόεδρος πέρασε το κατόφλι του Λευκού Οίκου ήταν πριν από 28 χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος δημόσια επανέλαβε τη σταθερή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ της επανένωσης της Κύπρου. And the United States stands ready to provide any support we can toward that goal. And Mr. President, I count on your support and the support of the United States to resume negotiations and find a solution of the Cyprus problem, solution in line with the UN Security Council resolution, solution that is based on our common values and principles, democracy and respect. Στην Αθήνα ήρθε αμέσως μετά ο Νίκος Χριστοδουλίδης για να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για τις συνομιλίες που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του συντονισμού Αθήνας-Λευκοσίας. Καλώς ήρθες, καταρχάς, αγαπητέ μου Νίκο. Αρτευθείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι το οποίο πιστεύω επιβεβαιώνει τη στρατηγική διάσταση της σχέσης που έχει η Κύπρος πια αποκτήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη συνέχεια της στρατηγικής σχέσης που και η Ελλάδα έχει. Με ενόχληση υποδέχτηκε η Άγκυρα το τετατέτ Χριστοδουλίδη Μπάιντεν με το βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Τουρκίας να κάνει λόγο για ντροπιαστική ήττα της τουρκικής διπλωματίας. Όπως είπε ο αείμνηστος πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ραγκουνιές, όταν ο κόσμος παίζει σκάκι και μισθάβλη, είναι απολύτως φυσικό το αναπόφευκτο τέλος να είναι μια τέτοια ντροπιαστική εικόνα ήττας. Με αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Open. Αμέσως μετά ακολουθεί η ξένη σειρά Μπέρδεμα από Κούνια. Από όλους εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα.